Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε ένα πεντανόστιμο λεμονάτο γλυκό. Σε 600 ml κρύο γάλα διαλύουμε 50 γραμμάρια νιζεστέ και ένα αυγό. Τα σουρώνουμε σε ένα κατσαρολάκι . Προσθέτουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά, ενσωματώνουμε 50 γραμμάρια βούτυρο και 2 βανίλιες. Αρωματίζουμε με το ξύσμα ενός λεμονιού. Κόβουμε σε λωρίδες με πάχος ένα δάχτυλο τα φύλλα σφολιάτος που έχουμε τοποθετήσει σε ταψιά με αντικολλητικό χαρτί. Ανοίγουμε τις λωρίδες ελαφρώς . Τις ραντίζουμε με λίγο νερό . Πασπαλίζουμε με καστανή ζάχαρη . Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Ενώνουμε 2 φύλλα μεμβράνης, απλώνουμε λίγη από την χλιαρή κρέμα . Τοποθετούμε τις μισές κρύες σφολιάτες . Απλώνουμε λίγο λιγότερη από τη μισή κρέμα. Βάζουμε τις υπόλοιπες σφολιάτες. Καλύπτουμε με την υπόλοιπη κρέμα και τυλίγουμε σε ρολό όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Το τοποθετούμε στο ψυγείο και αφήνουμε για τουλάχιστον 12 ώρες. Πριν σερβίρουμε, ξετυλίγουμε. Προαιρετικά το καλύπτουμε με 200 ml κρύα κρέμα γάλακτος που έχουμε χτυπήσει σε σαντιγί. Μπορούμε να διακοσμήσουμε με τρίματα σφολιάτας που έχουμε κρατήσει.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!